κυρίες και κύριοι, να σας παρουσιάσω. Εδώ έχουμε την καινούρια GoPro Hero 9. Μια απίστευτη mini action κάμερα. Την πιο εξελιγμένη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Συγχαρητήρια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος. Ευχαριστώ. Πόσο θα μου την νοικιάζεις, πες μια τιμή. 20 ευρώ την ώρα. 20 ευρώ την ώρα, θα το πάρω γιατί παιδιά, αν δείτε πλάνα τα οποία θα βάλω τώρα στο βίντεο. Wow. Όπως καταλαβαίνετε είναι ακραία. Λοιπόν, εδώ τώρα έχω στο χέρι μου την καινούργια GoPro Hero 9. Όπως βλέπετε, δεν ξέρω αν με βγάζει κανονικά. Βλέπετε εδώ πίσω τρομερή θέα, ηλιοβασίλεμα. Είμαστε εδώ στη Βουλιαγμένη και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε και βγάζουμε με την καινούργια κάμερα. Λοιπόν, καταπληκτικό εργαλείο. Μας αρέσει πάρα πολύ. Μήπως είναι ώρα να πάρω και εγώ μια GoPro. Κάντε ένα comment και πείτε μου, για να ξέρω και εγώ πώς θα πράξω. Θα αρχίσουμε να κάνουμε οικονομίες. Καλησπέρα. Λοιπόν, μόλις ενημερώθηκα ότι σε λίγο θα φύγουμε για Αθήνα για να γνωρίσουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άτομο. Ο Τάσος ή αλλιώς ο Greek Solo, σε περίπτωση που κάποιοι το ξέρετε, είναι ένας τρομερός νέος creator, ο οποίος προσπαθεί να φέρει πιο πολύ στην Ελλάδα την κουλτούρα και το awareness γύρω από το solo traveling. Ο Τάσος ταξίδευε και έχει ταξιδέψει πάρα πολλές φορές μόνος του και για πολύ μεγάλα διαστήματα. Και το κανάλι του, όπως και η σελίδα του στο Facebook και το community που έχει φτιάξει, είναι γύρω από το solo traveling και πώς μπορείς μόνος σου να ταξιδέψεις και να γνωρίσεις νέους ανθρώπους, νέες κουλτούρες, χωρίς να χρειάζεται να έχεις κάποια συγκεκριμένη παρέα πάντα μαζί σου. Εγώ τον έμαθα μέσα από ένα τρομερό ταξίδι που έκανε πέρσι, 4 μήνες μόνος του στην Ασία. Ένα τρομερό project που αν μπείτε στο προφίλ του σίγουρα θα δείτε πάρα πολλές φωτογραφίες και πάρα πολύ υλικό και story από εκείνη την περίοδο. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και τον μαθαίνω λίγο καλύτερα και έχουμε και μία επαφή και μιλάμε, τον θαυμάζω όλο και πιο πολύ και θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος με τρομερό σκεπτικό. Θα βάλω στην περιγραφή τα link και από το community στο Facebook και από το προφίλ του στο Instagram και στο YouTube, να τον κάνετε follow, να κάνετε subscribe, να δείτε γιατί πραγματικά το υλικό που βάζει θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ educational. Εγώ σίγουρα δεν θεωρούμε solo traveler, αλλά είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι να κάνω στο μέλλον και ειδικά τώρα που έχω και το κανάλι και θέλω να δημιουργώ όσο περισσότερο υλικό μπορώ και για εσάς όλους. Αλλά νομίζω θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση και να δω τι έχει να μου πει, να δει και αυτός τι έχουμε να του πούμε. Αυτά. Όλα καλά. Λοιπόν, φεύγουμε. Ελπίζω να φτάσουμε στην ώρα μας, να είναι και αυτό στην ώρα του και όλα να πάνε μια χαρά. Λοιπόν, χαιρετώ, θα τα πούμε ξανά σε λίγο. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, είμαι με τον Σπύρο και περιμένουμε τον Greek Solo. Λοιπόν, φτάσαμε με τον Πάνο Σύνταγμα, περιμένουμε τον Τάσο ανα πάσα στιγμή. Λογικά σε κανένα πεντάλεπτο θα είναι εδώ, θεωρώ. Για να δούμε. Λοιπόν, καλησπέρα. Μεγάλε! Λοιπόν, παιδιά, κι όμως ήρθε. Έλα από εδώ λίγο να σε έχω στο φως. Το πλάνο το κατά ποιο είναι το προφίλ. Ο κύριος Τάσος, Greek Solo. Τι κάνετε? Καλά, παιδιά, εσείς? Καλώς ήρθατε στα μέρη μας. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Sorry. Το κάνω πολλά χρόνια. Το Greek Solo είναι το τελευταίο, βασικά κλείνω και ένα χρόνο τώρα. Okay. Χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε. Ευχαριστώ, ναι. Εγώ σου είχα απαντήσει όταν ήσουνα στην Ασία. Α, όντως, ναι. Εντάξει, μπορούσε να έρθει. Πότε πιστεύεις θα είσαι έτοιμος ψυχολογικά, πνευματικά, όπως θες πες το, να πας προς Ασία μεριά και να την ανακαλύψεις εσύ? Μόνος μου, γιατί έχει διαφορά. Εντάξει, εσύ όχι μόνος, αλλά με παρέα. Μετά από πόσο καιρό? Σε δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Ναι. Να μαζέψουμε λεφτά. Okay. Να μαζέψουμε τη σωστή παρέα. Και πάμε. Να κάνουμε την έρευνά μας και να πάμε. Εσύ πήγες για πόσο καιρό και πόσο έκανες? Ας πούμε αυτό. Γιατί ναι. Θυμάμαι ότι δεν ήταν να κάτσεις. Ναι, πήγε δύο μήνες είχα στο μυαλό μου, αλλά δύο μήνες επειδή δεν ήξερα. Και τώρα που ξέρω, θα σου πω ότι και τέσσερις μήνες είναι τίποτα. Ναι. Καταλαβαίνεις. Γιατί εκεί πέρα οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Τα βλέπω. Κάνε 8 ώρα, κάνε 10 ώρα. Ναι, 12. Δηλαδή από το σημείο στο σημείο Β ήταν μήνυμο 12 ώρες. Είναι ένα από τα πρώτα που θέλω να κάνω. Θέλω να μου πεις κάτι που σίγουρα σε έχουν ρωτήσει. Όταν πας και λες στους δικούς σου, στην οικογένειά σου. Φεύγω και πάω όχι για 4 μήνες, ούτε για 2 μήνες. Πάω για ένα μήνα, πάω στην Ασία, πάω στο Βιετνάμ, πάω εκεί σε εκείνα τα μέρη. Ναι, ναι. Εντάξει,
καταλαβαίνεις πώς το παίρνει ο κόσμος, έτσι. Πώς το παίρνουν οι δικοί μου, με ρωτάς. Την πρώτη φορά, όταν έκανες το πρώτο έτσι μεγάλο. Ναι, καταρχάς εγώ εξήγησα στους δικούς μου πρώτον ότι εγώ πήγα για δουλειά. Δηλαδή εξήγησα ότι ήξεραν ότι θα είναι το πρώτο step για την so-called, ας το πούμε, καριέρα. Κατάλαβες αυτό που θέλω να κάνω, ας το πούμε έτσι. Okay. Αλλά πέρα από αυτό, οι γονείς μου κατάλαβαν. Γιατί πάντα με βλέπαν από, και από πιο παλιά ότι ήμουν με άνθρωπος ενεργός. Δεν πήγα για χαβαλέ, ας πούμε. Επειδή μου ξυλώ και λόγω ηλικίας οι γονείς μας, είναι δύσκολο να κατανοήσουν αυτό που κάνουμε τώρα. Ωραία. Ναι, ωραία. Αλλά είναι λογικό αυτό, κατάλαβες. Αλλά εγώ αυτό που λέω βασικά το έλεγα και στο community call της προάλλες, στο οποίο πρέπει να μπείτε, by the way, ότι οι γονείς μπορεί να καταλαβαίνουν για ποιο λόγο το κάνεις, αλλά οι γονείς καταλαβαίνουν αν είσαι χαρούμενος ή όχι. Αυτό καταλαβαίνουν οι δικοί σου άνθρωποι. Αν είσαι χαρούμενος και ξέρουν ότι μέσα από αυτό γεμίζεις, αυτό καταλαβαίνουν. Οπότε από εκεί πέρα ξέρεις. Και άμα το βλέπουν σιγά σιγά ότι μπαίνει και σε μια ροή, ας πούμε στη δική μου περίπτωση, βλέπουν ότι κάτι αρχίζει να συμβαίνει. Αν πας αν ταξιδέψεις μόνος, παιδί μου, ας πούμε στην Ανατολική Ασία, τώρα Ταϊλάνδη, Βιετνάμ κτλ. Έχει άλλους τόσους που κάνουν αυτό ακριβώς, που είναι μόνοι τους. Οπότε, σαν μονάδες κοινωνικοποιήστε την ταξίδι σας. Απλά θέλω να πω, επειδή μου ότι και ο introvert θα υπάρχει ένας αντίστοιχος που θα είναι στα δικά σου μέτρα, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, όταν ταξιδεύεις solo, έχεις την επιλογή. Έχω την επιλογή, άμα αγουστάρω, είμαι μόνος μου. Ναι. Άμα γουστάρω, κρινά το κεφάλι μου έτσι, βλέπω τον πάνω. Οκ, okay, θες να βγούμε, οκ, okay, πάμε. Δηλαδή, είναι τόσο εύκολο. Τώρα, άμα ξαναβγω με τα ίδια λεφτά, θα κάτσω 8 μήνες, όχι 4. Βέβαια. Αλλά 8 μήνες όχι πολύ τελώς, luxurious, πώς είναι στα δω τι ωραία. 8 μήνες hustling. Δηλαδή πολλές φορές μου λένε, α, τι ώρα θέλω να έρθω κι εγώ. 9 στους 10 που μου λένε, όχι, όχι, ναι, 9 στους 10 που μου λένε θέλω να έρθω κι εγώ, μία μέρα δεν θα άντεχα μαζί μου. Όχι με εμένα, εγώ μια χαρά είμαι. Αυτά που κάνω εγώ δεν είναι δύσκολα. Δεν σου λέω ότι εγώ ήμουν άπλα, ρε φίλε, ήμουν budget. Κοιμάμαι στο πάτωμα, εδώ, πάτωμα. Πάτωμα. Ναι, εγώ σπούδασα αρχιτεκτονική και ήμουν και πολύ καλός. Μέχρι χθες που θεωρητικά ήμουν σε ένα σωστό μονοπάτι. Στο μονοπάτι του, α, θα πάρει ένα καλό χαρτί από ένα ωραίο πανεπιστήμιο. Έχει μέλλον, είναι, καταλάβεις, είναι όλα αυτά τα έτσι. Τη μέρα που τα παράτησα, ενώ ας πούμε η κοινωνία είπε ότι, α, όχι, κάνεις κάτι λάθος, εγώ μέσα μου ένιωσα τρομερή ελευθερία. Και εκείνη τη μέρα ήξερα ότι θα κάνω κάτι. Και που δεν ήξερα τι θα είναι, αλλά ήξερα με το που πήρα από αυτήν την απόφαση, λέω κάτι θα γίνει. Δουλεύοντας και, όπως λέω, ο Gary Vee, ψάχνοντας και δοκιμάζοντας απορρίπτοντας, καταλήγει σε κάτι που είναι να κάνεις. Ναι, αλλά το θέμα είναι να είσαι με αυτό το mindset. Δηλαδή, εγώ πάντα δοκίμαζα, όπως σου λέω, είμαι ανήσυχος, ραδιόφωνα, έκανα παλιά, είχα podcast άλλο παλιά. Και όταν βλέπεις από μένα σαν τάσος και μέσω του brand, τίποτα δεν είναι τυχαίο που λέγαμε για το business κομμάτι. Όλα είναι βάση σχεδίου. Θέλω να μου δώσεις και λίγα words of inspiration για τον κόσμο που μας βλέπει και όντως θέλει να ταξιδέψει. Θέλει. Ακόμα πιστεύει ότι πρέπει να χρειάζεσαι πάρα πολλά λεφτά για να το κάνεις, που δεν ισχύει. Δεν έχει ψάξει γι' αυτό. Εσύ που πιστεύεις ότι χρειάζεται πάρα πολλά λεφτά για να ταξιδέψεις, δεν έχεις ψάξει. Ψάξε και θα δεις ότι δεν χρειάζεται τόσο πολλά λεφτά. Θα σου πω τον βραχυπρόθεσμο στόχο και τον μακροπρόθεσμο στόχο. Ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι να εκπαιδεύσουμε το κοινό ότι υπάρχει το solo travel, ότι μπορείς να ξέρεις με λίγα λεφτά και όλα αυτά, κατάλαβες. Αλλά αυτό είναι το όχημα. Όπως είπα, θέλω να πάω τον χρόνο στο Βιετνάμ με το καλό να μεταναστεύσω εκεί για κάποια χρόνια. Το όχι, εμένα στόχος μου δεν είναι απλά να είμαι ένας απλά που ταξιδεύει ακόμα. Έτσι. Νομίζω αυτό είναι φανές, θεωρώ εγώ. Με αυτά που βγάζω προς τα έξω. Ο στόχος είναι ο Τάσος, όντας ρε παιδί μου στο Βιετνάμ, να με δει ένας 20χρονος, 25χρονος σε 5 χρόνια, να με δει να είμαι εκεί και να είμαι, ας πούμε, αυτό που είναι το digital nomad, το οποίο ακούγεται ωραίο, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ακούγεται. Θέλει δουλειά δηλαδή. Οπότε ο στόχος μου είναι να εμπνεύσω τη γενιά 20 με 30, να έχω ένα impact, ας πούμε, στη γενιά μας, να σκεφτεί έξω το κουτί και να δει ότι άμα θέλει να παρέτησε το 9 με 5, υπάρχει ο δρόμος. Καταλαβαίνεις. Απλά αυτός ο δρόμος απαιτεί δουλειά. Όταν αφαιρώ συνέχεια αυτό έτσι. Αυτό, αυτή είναι η στόχη, ας πούμε. Του χρόνου είναι πάλι Ινδία, με το καλό, αν όλα είναι καλά με τον ιό. Μετά Βιετνάμ και βλέποντας και κάνοντας αυτά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά όπως τα θέλεις. Να σε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έκανε σήμερα την τιμή και ίσως στο βίντεο. Τίποτα. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Είμαστε καλά. Λοιπόν, like, subscribe, κουδουνάκι βασικά, για το subscribe με το, χωρίς το κουδουνάκι δεν σημαίνει κάτι. Subscribe, κουδουνάκι, like, αυτά, peace!